Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε λοιπόν με... μπορείτε να μιλήσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις που έχουμε με επιχειρηματίες για θέματα επιχειρηματικότητας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων για τις επενδύσεις, για την ανάπτυξη, ενδεχομένως και για την φαρμακοβιομηχανία, μια πολύ περίεργη συγκυρία αυτή τη στιγμή για την φαρμακοβιομηχανία. Ξεκίνησε στην Βουλή μια συζήτηση τώρα, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό δημοσιογραφικά, για την μείωση των συντελεστών των φορολογικών, για την μείωση της προκαταβολής φόρου. Πιστεύετε ότι αρκεί αυτό για να δοθεί μια όθηση στην επενδυτική, αν θέλετε, στην προσπάθεια κάλυψης του επενδυτικού κοινού που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα? Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά σίγουρα δεν αρκεί. Ειδικά στη φαρμακοβιομηχανία, είχαμε δυστυχώς μια υπερφορολόγηση που έφτανε στο 70%. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιούργησε τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με ανταγωνιστές μας σε άλλες χώρες κεντρικής, ανατολικής Ευρώπης και προφανώς παγκόσμια. Και παράλληλα στέρισε τεράστια επενδυτικά κεφάλαια από την ελληνική βιομηχανία, αναγκάζοντας να μείνει πίσω στη τεχνολογία, δυστυχώς, και σε νέα προϊόντα. Τώρα, είναι κάτι σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, για μας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ένα σταθερό περιβάλλον χρηματοδότησης και βέβαια και ένα σύστημα όπου όποιος επενδύει, και η φαρμακοβιομηχανία λοιπόν, να έχει σε ένα πλαίσιο τετραετίας κάποια δεδομένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Ελπίζουμε να το δούμε. Τι δεδομένα μπορεί να είναι αυτά? Δεδομένα σε σχέση με το καταρχάς πώς είναι το σύστημα της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεύτερον, σε σχέση με τους συντελεστές φορολόγοι της υπεραπόσβεσης σε δαπάνες έρευνας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, σε θέματα υποδομών, αδειοδότησης και αρκετά θέματα σε σχέση με το εργασιακό κόστος. Η φαρμακοβιομηχανία αυτή τη στιγμή ελληνική είναι ανταγωνιστική? Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Θα ήταν ένα hub παραγωγικό, ένα κέντρο παραγωγικό πραγματικά για όλη την Ευρώπη, αν δεν είχαμε αυτή τη μείωση των παραγωγικών των κεφαλαίων που χρειαζόμασταν για επενδύσεις σε παραγωγή και έρευνα την τελευταία δεκαετία, με την υπερφορολόγηση του clawback. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 80 χώρες και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ υπερηφανής, επειδή ηγούμε του Συλλόγου των Ελληνικών Βιομηχανών αυτή την περίοδο, που τα τελευταία 3 χρόνια γίνονται πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια μέσα σε δύσκολους καιρούς νέων επενδύσεων. Μου λέγατε ότι ότι εξάγουμε σε 80 χώρες. Αν το ακούσει αυτό κανείς, θα πει ότι είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο. Άρα, αυτό ήταν κάτι το οποίο το κερδίσαμε λόγω της κρίσης. Για παράδειγμα, της υγειονομικής, είναι κάτι το οποίο μετά την κρίση βρίσκεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να είναι πιο ενισχυμένη, επειδή ακριβώς τα φάρμακα βρεθήκανε να είναι στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε. Καταρχάς, είχαμε μια παράδοση τα τελευταία 20 χρόνια και κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες εκμεταλλευτήκαμε. Έχουμε μια ισχυρή παροϊκή βάση, πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό και εκμεταλλευτήκαμε και κάποια κενά που υπήρχαν σε σχέση με το γεγονός ότι μπορούσαμε να αναπτύξουμε γρήγορα γεννόσιμα φάρμακα για να τα βγάλουμε στο εξωτερικό. Τώρα, η επόμενη δεκαετία έχει μοναδικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Το πρώτο είναι ότι αναπτύσσεται πλέον μια μεγάλη μεσαία τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μόνο Ευρώπη, αλλά και στη Μέση Ανατολή, από Ανατολή, οι οποίοι θέλουν αυτή η μεσαία τάξη μπορεί πλέον να πληρώσει καλύτερα ευρωπαϊκό, παύρα, ελληνικό φάρμακο, το οποίο είναι συμβασμένο με ποιότητα. Mm-hmm. Δεύτερον, η ομογενοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών Αμερικής και Ευρώπης εμφανίζουν ευκαιρίες στην αγορά της Αμερικής. Δηλαδή, με τον τρόπο που θα πάρω άδεια σε μια ευρωπαϊκή χώρα πλέον, με κάποιες διαδικασίες μπορώ να πάρω και στην Αμερική πολύ πιο εύκολα. Και τρίτο, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι έχουμε μια σημαντική βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, την προπόθεση ότι δεν θα έχουμε ξανά στο μέλλον τη μείωση των επενδυτικών κεφαλαίων που είχαμε πριν. Θέλω να σας πάω σε αυτό, επειδή σας άκουσα κάποιες 2-3 μέρες πίσω να το αναφέρετε. Έχει να κάνει με τη συζήτηση για τις πατέντες. Είπε ο κύριος Μπάιντεν αυτό που όλοι έχουμε ακούσει. Είναι εφικτό, αφορά την ελληνική φαρμακοβιομηχανία μια τέτοια συζήτηση, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά καθόλου? Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, το προσωπικό της, αλλά και εμείς σαν επιχειρηματίες, είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες. Θα ήταν ευχής έργο να ερχόταν αύριο το πρωί μια εταιρεία που έχει την τεχνολογία mRNA
και να πει σας τι δίνω, σας κάνουμε τα φάρα τεχνογνωσίας. Αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και να γινόταν όμως, θα θέλαμε τουλάχιστον 16 μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε με ποιοτικούς όρους να αποδεσμεύσουμε εμβόλιο. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε παρόντες σε οτιδήποτε μπορεί να αφορά νέες τεχνολογίες, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες τεχνογνωσίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κανόνες όπου ειδικά σε μονοθεματικά εργοστάσεις και παραγωγικές μονάδες όπως τα εμβόλια υπάρχει ένας αγοραστής. Θεωρείτε εσείς ότι είναι αρκετοί πόροι για έρευνα που έχουμε στη χώρα, αν θέλετε και στην δική σας βιομηχανία? Ακούστε να δείτε. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν το ζει κανείς από μέσα, δεν το πιστεύει. Είχαμε μια τεράστια αφέμα εξυπηρετητικών κεφαλαίων τελευταία δεκαετία. Mm-hmm. Με τα μνημόνια και με όλα αυτά τις περιοριστικές πολιτικές, που ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι μας άξιζε. Προφανώς είχαμε οικονομικά θέματα σαν χώρα, αλλά χάνει κανείς και έχασε πολύ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που θα καταλήγανε για τη χώρα σε νέες θέσεις εργασίας, σε προσθέμενη αξία, σε φόρους και σε εξαγωγές. Από εδώ και μπρος, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο γίνεται τελευταία δύο χρόνια είναι κάτι μοναδικό στον χώρο της φαρμακομηχανίας τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, με ένα ελάχιστο κίνητρο που είχαμε συμψηφισμού των εκπτώσεων και του κλόμπα και της προφορολόγησης με επενδύσεις, έστω και στο 8% του κλόμπα και είναι αυτός ο συμψηφισμός, κατατέθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια. Μεσαία, μικρά και μεγάλα, από ελληνικές κυρίως εταιρείες και ξένες. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κλάδο στη βιομηχανία, από ό,τι ξέρω, και έχει τεράστια ανταποδοτικότητα. Δυστυχώς, ακόμα έχουμε προβλήματα, διότι πολλές μονάδες είναι στην Αττική. Η Αττική έχει αντικίνητρα αντί για κίνητρα, και είναι τελείως τοπικό να πει κανείς ότι ξέρετε. Είναι κορεσμένη, θα έλεγε κανείς. Ναι, ακούστε, είναι κορεσμένη, εξαρτάται κανείς τι θέλει να κάνει στη χώρα του. Δηλαδή, θέλω σε μια χώρα που έχει δεκαετή κρίση και τόσα ελλείμματα και χρέη να μπορέσω γρήγορα να πάω σε ανάπτυξη, σε θέσεις εργασίας που θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη. Πρέπει στις μονάδες, όποια μονάδα είναι, ανεξάρτητα είναι στην Αττική, στη Θράκη και επενδύει, πρέπει να έχει κάποια κίνητρα, short term, μέχρι να βγει από την κρίση. Το θέμα της έρευνας είναι συνυφασμένο με αυτό το κομμάτι απόλυτα, διότι οι εξαγωγές μας στο εξωτερικό εξαρτώνται από τα νέα πρόοδα, εξαρτώνται από την έρευνα την οποία κάνουμε. Mm-hmm. Εκτός από γενώσιμα, ερευνούμε και σε κομμάτια και σε φάρμακα, σε νέες τεχνολογίες προσθέμενης αξίας. Άρα, τα ερευνητικά κονδύλια και προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη δεκαετία. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα γίνει καλύτερη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια, πώς θα καταθέτουμε περισσότερες πατέντες και πώς όλα αυτά θα μπορούν να αποτελέσουν σημαντική προσθέμενη αξία για προϊόντα που θα εξάγουμε. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, από αυτό, από το Ταμείο Ανάκαμψης, είστε ικανοποιημένοι με το πακέτο που κατευθύνεται ενδεχομένως για τεχνολογία, για έρευνα και ανάπτυξη, που σίγουρα υπάρχει τμήμα το οποίο αγγίζει την φαρμακοβιομηχανία? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω αναλυτικά όλα τα κονδύλια και πώς έχουν καταναμηθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι εάν ήμουνα Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σιγουρευτώ ότι σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που έχει τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αποπληρωθεί, θα υπήρχαν συγκεκριμένοι δείκτες που θα λέγανε ότι το κάθε ευρώ το οποίο κατευθύνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων πόρων θα έχει μετρήσιμη ανταποδοτικότητα, μετρήσιμη εγχώρια προσθέμενη αξία. Θεωρώ λοιπόν ότι με βάση αυτό το δείκτη, δηλαδή το κάθε ευρώ τι προσθέμενη αξία έχει και τι ανταποδοτικότητα, θα μπορούσαν να δοθούν σαφώς περισσότερα χρήματα και στην έρευνα και στη βιομηχανία. Θεωρείτε ότι αυτή η φορολογική συζήτηση που γίνεται τώρα έχει να κάνει, επειδή κάθε φορά λέμε για φορολογικές βελτιώσεις για τις επιχειρήσεις, είναι ικανοποιητικές ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι παραπάνω? Νομίζω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας ήταν κάτι που μας εξέπληξε θετικά. Το θέμα και της μείωσης του συντελεστή, και οπωσδήποτε και το θέμα της μείωσης των εισφορών που γίνεται έστω και σταδιακά και από εκεί και πέρα και μείωση προκαταβολής. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθούν οι αγροτικές εισφορές. Παράλληλα όμως με αυτά, επαναλαμβάνω και πάλι, το πιο σημαντικό είναι αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι όποιος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, ελληνική ξένη εταιρεία, πρέπει να έχει συγκεκριμένα κίνητρα από τους πάρα πολλούς πόρους που υπάρχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, πρόεδρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ.